Είναι περισσότερο από 7.000 οι άνθρωποι που έχουν συγκεντρωθεί στην Αμφιάλη, τουλάχιστον 3 ίσως και κάτι παραπάνω μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, όπου έχουν πάει επίσης να συμπαρασταθούν ή να φωνάξουν για την δολοφονία του 37χρονου Παύλου Φίσα. Ενώ τουλάχιστον 30 δημιουργίες των ΜΑΤ δεν έχουν κάνει την εμφάνισή τους, έχουν κάτσει όμως σε κέρια σημεία προκειμένου να αποφευθεί το παραμικρό. Να σας πω λοιπόν ότι μεταφέρθηκε ο 45χρονος άνδρας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας πριν από λίγα λεπτά στον Πειραιά, στα δικαστήρια του Πειραιά. Θα δούμε αν θα πάρει προθεσμία να απολογηθεί, αν και ομολόγησε στις 10 και 24 το πρωί ότι ήταν αυτός που κατάφερε δύο μαχαιριές, μία στο στήθος και μία στην κοιλιακή χώρα, στον 34χρονο Παύλο Φίσα. Είναι κατάσταση πραγματικά εξαιρετικά τεταμένη. Αυτή η εικόνα που βλέπετε έρχεται τώρα από την περιοχή όπου είχαμε τη δολοφονία του 34χρονου χθες το βράδυ. Μιλάμε για γενικευμένα επεισόδια σε μια κατοικημένη περιοχή. Κατά τραγική συγκυρία, ο δρόμος που γίνονται όλα αυτά ονομάζεται Γρηγορίου Λαμπράκη. Νομίζω ο καθένας αυτή τη φορά πρέπει να καταλαβαίνει τι είναι αυτό το όνομα. Το απόγευμα αυτό λοιπόν, μετά την χθεσινή εμψυχρό δολοφονία από ένα 45χρονο μέλος της Χρυσής Αυγής, του 34χρονου Παύλου Φίσα, έχει μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ειρηνική, εκεί όπου έγινε η δολοφονία χθες το βράδυ. Μια ομάδα νεαρών, η οποία δημιουργεί αυτά τα επεισόδια που βλέπετε, έχει μια επίθεση στον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων που πήγε εκεί, τον Πάνο Καμένο. Βλέπετε τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνο Καμένο να προσπαθεί με τη βοήθεια της φρουράς του τρέχοντας να αποφύγει τα χτυπήματα από ομάδα ατόμων που τον καταδιώκουν στο κερατσίνι. Οι νεαροί διαδηλωτές επιτίθενται στον κύριο Καμένο κρατώντας κοντάρια με σημαίες, πετώντας μπουκάλια και ό,τι άλλο βρουν. Πίσω από τον όχλο που επιτίθεται ακούγονται φωνές κυρίως επιδοκιμασίας με ύβρις για τον πολιτικό αρχηγό που μπλέκονται με ελάχιστα όχι ως προσπάθεια να του συγκρατήσουν. Ο άντρας που βλέπετε στο σημείο της δολοφονίας του αδικοχαμένου Παύλου έχει καταγραφεί στο βίντεο ντοκουμέντο που σας παρουσιάζει ο Αλφα λίγα μόλις λεπτά μετά την επίθεση με το μαχαίρι. Ο νεαρός ξεχωρίζει με φόρμα παραλλαγής και μαύρη μπλούζα, εμφάνιση που παραμπέμπει στις μαρτυρίες για ομάδα χρυσαυγητών, η οποία πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο. Βλέπω να πούμε που τρέχανε από εδώ και από εκεί, βλέπω έναν ένα που φόραγε τη μπλούζα της Χρυσής Αυγής, σχισμένη. Ένας καραφλός ήταν. Εδώ βλέπετε τις δύο κοπέλες από την παρέα του αδικοχαμένου 34χρονου λίγο μετά τις φωνικές μαχαιριές. Μπροστά από το σημείο περνάει και η ομάδα νεαρών που τους καταδιώκει. Η ομάδα των νεαρών τρέχει να εξαφανιστεί λίγες στιγμές αφού το Παύλος Φίσας, χτυπημένος θανάσιμα με μαχαίρι, έχει σοριαστεί στο πεζοδρόμιο. Η κάμερα στο βίντεο ντοκουμέντο που σας παρουσιάζει ο Αλφα καταγράφει τις κινήσεις τους. Τρέχοντας εγκαταλείπουν το σημείο για να μην συλληφθούν. Αστυνομικοί με αναμένους τους φάρους προσεγγίζουν το σημείο. Αστυνομικός πεζεί στο πεζοδρόμιο, πλησιάζει τους νεαρούς και σταματάει έναν από αυτούς. Είδα που τον πιάσανε και τον πήραν. Ακούσατε κάποιον να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει τον πιάσανε, τον συλλάβανε μετά το περιστατικό? Ναι, στο στενό μέσα φωνάζει να πούμε. Δεν θυμάμαι το όνομα που είπε. Δεν το όνομα. Και λέει να πούμε, πού είσαι ρε μαλάκα, του λέει να πούμε. Τον πιάσανε και τον έχουν μέσα. Και να πάμε τώρα στη Μαρία Σπυράκη για να δούμε, Μαρία, τι σημαίνει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δένδιας περί νομοθετικής παρέμβασης. Προφανώς το είπε κατόπιν συνεννοήσεως. Και εν τέλει, ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα? Όλγα, η απόφαση ελήφθη στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Από τον Πρωθυπουργό,
έγινε αντικείμενο συζήτησης και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Η κυβέρνηση αποφάσισε να αντιμετωπίσει τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Ο κύριος Δένδιας προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση που στην πραγματικότητα δείχνει το δρόμο να χαρακτηρίζονται ως εγκληματική οργάνωση ακόμη και άοπλα τμήματα της Χρυσής Αυγής. Είναι σε συνεννόηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, και η σχετική ρύθμιση θα έρθει άμεσα στη Βουλή. Δεν καταλαβαίνω. Πού οδηγεί αυτό? Θα βγάλουν τη Χρυσή Αυγή εκτός νόμου? Όχι, Γιάννη. Άρα τι, θα συλλαμβάνονται να δικάζονται, ας πούμε? Είναι ενδιαφέρον αυτό που ρωτάς, γιατί η κατεύθυνση δεν είναι να τεθεί η Χρυσή Αυγή ως πολιτικό κόμμα εκτός νόμου. Μάλιστα. Η απόφαση όμως είναι να αναδειχτούν οι εγκληματικές πράξεις της Χρυσής Αυγής και μια και το ρώτησες. Και να διωχθούν ποινικά. Ακριβώς. Όχι μόνο. Γιατί δεν διώκονται ως τώρα τότε? Ακριβώς. Γιατί ως τώρα φαίνεται πως υπήρχε μια γενικότερα σιωπηρή ανοχή, μια συζήτηση για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να κινηθούν εναντίον της Χρυσής Αυγής όταν έκανε εμφανίσεις. Άρα δεν ήταν νομικό το θέμα, μας λες. Τύπουμε λιγαλά. Υπήρχε και ένα κενό με την Ελληνική. Υπήρχε και ένας πολιτικός, πολιτικός σκεπτικισμός. Βεβαίως υπήρχε. Κανένας θα έκλεινε τα μάτια του αν έλεγε ότι δεν υπήρχε ένας πολιτικός σκεπτικισμός απέναντι στον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή. Σήμερα, μετά το αποτρόπαιο περιστατικό, μετά από την δολοφονία, αποφασίστηκε ότι όχι μόνο η Χρυσή Αυγή θα αντιμετωπίζεται ως εγκληματική οργάνωση, αλλά Όλγα και Γιάννη, πρέπει να σας πω. Ναι, πάλι δεν καταλαβαίνω στο πρακτική σημασία. Δηλαδή, όποιος είναι μέλος Χρυσής Αυγής θα διώκεται από αύριο? Όχι, Γιάννη. Όποιος κάνει. Άρα, όποιος παραβιάζει τον νόμο θα διώκεται. Ποιο νόμο? Αυτόν που θα γίνει ή αυτόν που υπάρχει? Αυτόν που υπάρχει και αυτόν που θα γίνει. Αυτός που θα γίνει αφορά στην εμφάνιση στρατιωτικών ομάδων, με τη μορφή των στρατιωτικών ομάδων. Θα τους πηγαίνουν μέσα αυτούς που περνάνε, ναι, με τους μεάνδρους κλπ. Ακριβώς αυτό θα είναι η αυστηροποίηση. Αυτό είναι μια λογική. Η αυστηροποίηση του πλαισίου, ναι. Υπάρχει όμως δηλαδή, και κάτι Μαρία, άλλο. Δηλαδή, που... Μαρία, αν ίσχυε αυτός ο νόμος που ετοιμάζονται να κάνουν, ο κύριος Παναγιώταρος και η παρέα του που πήγαν με στρατιωτικό βήμα στο Μελιγαλά θα μπορούσαν να είχαν συλληφθεί επί τόπου χωρίς. Πριν ανοίξουν το στόμα. Ακριβώς, δεν θα μπορούσαν να κάνουν παρέλαση στο Μελιγαλά με τα χαρακτηριστικά που είδαμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα. Θέλω να σας πω ότι ελήφθη η απόφαση να ενθαρρυνθεί η έρευνα και για παρελθόντα περιστατικά. Δηλαδή για περιστατικά στα οποία πρωταγωνίστησαν στελέχοι και βουλευτές, τονίζω βουλευτές της Χρυσής Αυγής, και στα οποία έχουν καταγραφεί. Με την ισχύουσα νομοθεσία. Ακριβώς. Έκνομες ενέργειες. Εκεί, Όλγα. Με την ισχύουσα νομοθεσία, το τονίζω. Υπάρχει δυνατότητα όμως της άρσης ασυλία. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες το βράδυ ο ηθοποιός Μιχάλης Γιαννάτος, βυθίζοντας σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1941, ήταν ένας από τους λίγους Έλληνες ηθοποιούς που έκανε αξιόλογα βήματα στο εξωτερικό. Ξεχώρισε με την ερμηνεία του στην ταινία Το Εξπρές του Μεσονυχτίου. Από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του και η εμφανίση του στο Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλ και στην Πολιτική Κουζίνα. Ο Μιχάλης Γιαννάτος συμμετείχε σε 27 ξένες παραγωγές, έπαιξε δίπλα σε μεγάλους αστέρες του Χόλιγουντ, όπως ο Άντονι Κουίν, ο Τζον Χέρτ, η Πενέλοπε Κρούζ, ο Ερικ Μπάνα και ο Ντάνιελ Κρέγκ. Μιλούσε 5 γλώσσες και ήταν από τους αγαπημένους ηθοποιούς του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Τον είχε επιλέξει σε όλες τις ταινίες. Συνολικά είχε πάρει μέρος σε 100 ελληνικές και ξένες ταινίες στη μεγάλη οθόνη και είχε παίξει σε περίπου 100 τηλεοπτικές σειρές.